Εδώ είμαστε στον Ευρωκόπη, στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Βλέπουμε καταφθάνουν στον ναό οι συγγενείς, η μητέρα και η αραβωνιαστιά, νομίζω είναι αυτή, ναι. Που είπε και η Ανδρονίκη πριν ότι κρατούσε μια φωτογραφία στην οποία ήταν αγκαλιά. Εφόσον και δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και τα όνειρά τους να ενωθούν με τα ιεράδεσμα του γάμου. Βλέπετε εδώ τα πλάνα τα οποία μας ήρθαν πριν από λίγο. Καταφθάνουν στον ναό, δέχονται τα συλληπιτήρια από τους φίλους, από τους συγγενείς. Βλέπετε τον θρήνο, βλέπετε τον πόνο. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τον Το παιδί τους, τον άνθρωπό τους, τον αραβωνιαστικό τους. Πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Στιγμές που τις είδαμε και χθες στην Αρκαδία. Στιγμές που τις βλέπουμε και σήμερα. Νομίζω το λιγότερο που μπορεί να κάνει αυτή η πατρίδα είναι να σταθεί κοντά σε αυτές τις οικογένειες. Και να μην τις ξεχάσει. Να μην τις ξεχάσει, γιατί... και να μην ξεχάσουμε και εμείς να μνημονεύουμε αυτούς τους δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι ήταν οι άριστοι και με τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, αυτήν που έδωσαν, να έρχονται πάντα στην επικαιρότητα και να τους μνημονεύουμε αυτό το οποίο είπε και χθες ο πατέρας του Μάριου. Να σε θυμόμαστε. Μα υπάρχει περίπτωση να σε θυμόμαστε, πατρίδα, να σε θυμάται, να σε θυμόμαστε. Μα...